Αλβέρτης. Εξόφληση με Ουδούρης θα αποδείχει το rebound του Καράσεφ. Ουδούρης θέλει να προσποιηθεί εκεί και να κάνει ένα θεαματικό κόλπο, αλλά δεν τα κατάφερε. Τάπα όμως του Σούλη στον Κισούριν δίνει τη λύση μέσα σε χειροκροτήματα. Αλβέρτης στον Σούλη, ο οποίος βάζει το κεφάλι κάτω και ορμάει σαν τάβρο σε αλλοπολείο. Ακριβώς έτσι όρμησε και πάνω στον Κισούριν στην προηγούμενη φάση αυτή που βλέπετε εδώ. Σούλης που την λόγους και γοήτρου. Ο Παπα-Νικολάου σε μια καταπληκτική προσπάθεια με την οποία σταμάτησε τον Πανόφ, αλλά δεν ήταν σε θέση να ελέγξει την μπάλα στην συνέχεια. Κοιτάξτε πάλι, ο Παπα-Νικολάου έρχεται από το πουθενά και ο Πανόφ κάνει τον κόσμο από τα μάτια του. Αλλά στη συνέχεια η μπάλα... Όλο θα πετύχει το καλάθι. 71-70 προς τα ελληνική ομάδα. Οι Ρώσοι προσπαθούν να κλέψουν την νίκη στο φινάλε. Αλλά η τάπα του Παπα-Νικολάου θα στέψει την εθνική νικήτρια, αν βέβαια δεν καταφέρουν κάτι άλλο. Οι Ρώσοι ένα δευτερόλεπτο και 8 δέκατα στα ένα δευτερόλεπτο και 8 δέκατα που απομένουν για το φινάλε. Για να δούμε τι θα γίνει. Ο Καράσεφ θα στοχίσει και το παιχνίδι τελείωσε με την Ελλάδα νικήτρια σε ένα απίστευτο σενάριο. Πραγματικά σε ένα απίστευτο θρίλερ. Οι άστοχοι βολή του Παπα-Νικολάου, το follow του Γιαννούλη, τις έδωσαν το προβάδισμα και στη συνέχεια η Κομίτα. Επιστρέφουμε σε λίγο για να συνοψίσουμε και ενώ οι Έλληνες θα του μείνει πάρα στα χέρια. Αυτή τη φορά η εθνική μας αποφελείται από ένα σύρμα. Κοιτάξτε την προηγούμενη φάση, προσποιήσεις. Πάσα από τον Κορονιό που πέρασε ανάμεσα από συμπληγάδες εκεί. Και ο Γιαννούλης κάρφωσε την μπάλα με όλη του την άνεση και μεγαλοπρέπεια. 59-58, τρεξιτική. Από εκεί 10 πόντους, 3 ριμπάμπ, μια τάπα, ένα κλέψιμο. Ξανά η προηγούμενη φάση. Καταπληκτική τάπα του Γιαννούλη που θυμηθείτε ότι έχασε πολλές προπονήσεις λόγω τραυματισμού. Καταπληκτική φάση, ριπλέ κύριε συνοδέτα, να το ξαναδούμε αυτό. Χειροκροτήματα δίκαια ασφαλώς για τον Γιαννούλη, ο οποίος πήρε φόρα και σταμάτησε τον αντίπαλό του πάνω στο κάρφωμα, τον Σμιτ. Γιαννούλης, έχω την αίσθηση ότι είναι ο καλύτερος παίκτης της ελληνικής ομάδας σήμερα.